Συνεχίζονται δυστυχώς οι παραβάσεις στους δρόμους της Κρήτης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και την Έλλη Κοκάλη για να δούμε τα αριθμητικά δεδομένα, τα οποία ομολογουμένως είναι απογοητευτικά. Από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς, δεν βάζουμε μυαλό. Ασύλληπτα νούμερα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, μια απλή ματιά σε όσα έχουν καταγράψει τα συνεργεία της τροχέας το τελευταίο διάστημα είναι αρκετή για να αντιληφθεί κανείς τι και γιατί συμβαίνει στους δρόμους της Κρήτης. Πραγματικά είναι ασύλληπτο το νούμερο. 6 εβδομάδες έχουν μεσολαβήσει για το διάστημα το συγκεκριμένο στο οποίο καταγράφονται οι παραβάσεις οι οποίες έχουν βεβαιωθεί από τα συνεργεία της τροχέας σε όλη την Κρήτη και στις 4 περιφερειακές ενότητες. 42 λοιπόν ημέρες, 10.000 παραβάσεις. Είναι ένα νούμερο που είναι ενδεικτικό για τον τρόπο με τον οποίο εξακολουθούμε να κινούμαστε στους δρόμους της Κρήτης, για τους οποίους όλοι έχουμε παράπονα ότι δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφαλείας που θα έπρεπε. Και όμως συνεχίζουμε να αγνοούμε όλες αυτές τις συνθήκες και να αγνοούμε βεβαίως και τη λογική που λέει ότι οποιαδήποτε υπέρβαση μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα ή δυστύχημα. Να σας αναφέρω ότι οι έλεγχοι της τροχέας που καταγράφονται στον απολογισμό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης αφορούν στο διάστημα από τις 25 Δεκεμβρίου έως τις 4 Φεβρουαρίου. Επιβεβαιώνουν ότι οι κριτικοί είναι λάτρεις της ταχύτητας, δεν αφήνουν το πόδι από τον γκάζι. Πιο δημοφιλής λοιπόν παράβαση, αλλά και η πιο ολέθρια. 1.413 παραβάσεις βεβαιώθηκαν αυτό το διάστημα για υπερβολική ταχύτητα. Και ακολουθούν η ζώνη ασφαλείας με 692 κλήσεις οι οποίες κόπηκαν για την έλλειψη χρήσης της και 557 για την έλλειψη κράνους προστατευτικού από τους οδηγούς των δικύκλων. Η χρήση αλκοόλ είναι ένας ακόμη παράγοντας που συντείνει στο να σημειώνονται τροχαία ατυχήματα και βεβαίως να πολλαπλασιάζονται οι δυσμενείς επιπτώσεις τους. 546 παραβάσεις βεβαιώθηκαν αυτό το μικρό διάστημα, ενώ επίσης για τη χρήση κινητού τηλεφώνου βεβαιώθηκαν 177 παραβάσεις, για αντικανονικό προσπέρασμα 154, για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 144. Μάλιστα. Και σε όλα αυτά να πούμε ότι πρέπει να προσθέσουμε και τις ανθρώπινες απώλειες που είναι ήδη 2 στους δρόμους της Κρήτης, στην περιφερειακή ενότητα Χανίων που έχουμε τα 2 πρώτα θανατηφόρα για αυτές τις λίγες ημέρες του νέου έτους. Δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ, Έλλη.